στη Θεσσαλονίκη. Μπορεί ο λόγος να είναι η θεατρική παράσταση «Το μεγάλο μας τσίρκο», στην οποία πρωταγωνιστεί, αλλά το χαμόγελό της μαρτυρά πως στη συμπρωτεύουσα κρύβεται κάποιο μυστικό ευτυχίας. Έχεις βρει έναν άνθρωπο να μοιράζεσαι τη χαρά σου και τη λύπη σου? Ναι, τον έχω βρει. Αυτός είναι εδώ στη Θεσσαλονίκη? Ναι. Είδες που υπάρχει κι άλλος λόγος, δεν είναι μόνο η δουλειά. Ένα-ένα θα στα βγάζω, γιατί με κουράζει. Γιατί εντάξει τώρα, εσύ δεν με λυπάσαι. Η ηθοποιός προσπαθεί να κρατήσει τη νέα της σχέση μακριά από τη δημοσιότητα, οπότε κάπου εδώ πρέπει να σας ενημερώσουμε εμείς. Ο νέος της αγαπημένος είναι ο Γιώργος Ματίκας, κιθαρίστας σε ροκ συγκρότημα. Πριν από λίγο καιρό, μάλιστα, ο φωτογραφικός φακός τους είχε τσακώσει στο αεροδρόμιο όταν έφευγαν για ταξιδάκι αναψυχής. Την ροκ είναι φιλοσοφία, είναι τρόπο ζωής, είναι ανεμελιά. Θα άλλαξες γνώμη με το που γνώρισες αυτόν τον άνθρωπο στη ζωή σου, το τι είναι ροκ? Όχι, έτσι. Συμπλήρωσες? Βέβαια. Τι έμαθες από αυτή τη σχέση, ότι είναι πιο ροκ? Τίποτα δεν θα σου πω. Θα σκεφτείτε τώρα πως αυτή τη φορά επέλεξε κάποιον που δεν έχει σχέση με το χώρο της υποκριτικής. Και όμως έχει. Είναι εξάδελφος της ηθοποιού Θάλιας Ματίκα, η οποία μάλιστα έκανε και την προξενήτρα για τη συγκεκριμένη γνωριμία. Είναι μια σχέση η οποία μπορεί να οδηγήσει στο κοντινό μέλλον και σε γάμο? Όχι, παιδιά. Ακόμα δεν τον είδαμε, Γιάννη, τον βαφτίσαμε. Όχι, είμαι πάρα πολύ καλά και περνάω καλά. Αυτό. Ζω το τώρα, περνάω καλά. Και το ευχαριστιέμαι και τόσο πολύ. Δηλαδή, είναι πολύ σημαντικό να ζεις την κάθε μέρα και να περνάς καλά. Οπότε δεν ξέρω ποτέ τι θα γίνει. Κάτσε. Αυτό που ξέρουμε εμείς είναι πως η ηθοποιός δείχνει για πρώτη φορά και πάλι ευτυχισμένη μετά το χωρισμό της από τον Κώστα Σπυρόπουλο, με τον οποίο μάλιστα εξακολουθεί να έχει άριστες σχέσεις. Επαφή που λέμε, ναι. Αυτό πώς γίνεται? Μπορεί να χωρίσουμε, δεν έχουμε χωρίσει τίποτα. Επειδή λοιπόν ένας νέος έρωτας έχει γεννηθεί στον καλλιτεχνικό χώρο, αλλά μετρά λίγους μόλις μήνες, ας αφήσουμε το χρόνο να δείξει.